Ο Δήμος Θεσσαλονίκης συμμορφώθηκε με δικαστική απόφαση και απέδωσε ξανά το όνομα του στρατηγού Αθανασίου Χρυσοχώου στην οδό που προσωρινά είχε μετονομαστεί σε ΝΑΡ. Ο Δήμος, μετά και από αίτημα της οικογένειας ΝΑΡ, αναζητά κατάλληλη οδό στη δυτική είσοδο της πόλης προκειμένου να δοθεί το όνομα του Αλμπέρτο ΝΑΡ. Υπάρχει η δικαστική απόφαση η οποία στάλθηκε στην Πέμπτη Κοινότητα. Η Πέμπτη Κοινότητα γνωμοδότησε αρνητικά για την μετονομασία της οδού Χρυσοχώου σε οδό ΝΑΡ. Η οικογένεια ζητάει να μετονομαστεί δρόμος άλλος η δυτική είσοδο της πόλης. Είναι θέμα το οποίο θα το συζητήσει η Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν και από όλες τις παρατάξεις του άρθρου 8 και θα έρθει κατόπιν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Όλα ξεκίνησαν όταν μειοψηφίες στο Δημοτικό Συμβούλιο Θεσσαλονίκης αλλά και στην κοινωνία της πόλης υποστήριξαν ότι ο στρατηγός Αθανασίου Χρυσοχώου ήταν προδότης και συνεργάτης των Γερμανών την περίοδο της κατοχής. Με βάση τα λεγόμενά τους και μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την αποκαθήλωση του ονόματος του στρατηγού από την ομώνυμη οδό της Πέμπτης Κοινότητας. Το θέμα δημοσιοποιήθηκε μετά την αλλαγή της οδού και προκάλεσε τις αντιδράσεις της οικογένειας του αημνήσου στρατηγού αλλά και των φιλιστόρων κατοίκων της πόλης που τονίζουν ότι δεν πρέπει η ιστορία να παραχαράσεται και να γίνεται αντικείμενο πολιτικής εκμετάλλευσης. Η προσφυγή της οικογένειας Χρυσοχώου στη δικαιοσύνη οδήγησε στην παραγγελία από το Δικαστήριο Ιστορικής Τεκμηρίωσης από ανεξάρτητο επιστήμονα. Η άκρως τεκμηριωμένη έκθεση που συνέταξε ο διδάκτορ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Ευάγγελος Χικίμογλου αποδεικνύει ότι ο στρατηγός Αθανάσιος Χρυσοχώου όχι μόνο δεν συνεργάστηκε με τον κατακτητή, αλλά επέδειξε μεγάλη πατριωτική δράση. Παράλληλα, σημαντικές ήταν οι ενέργειές του για τη διάσωση αρκετών Εβραίων της Θεσσαλονίκης από βέβαιο θάνατο στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πήγα εγώ στη Θεσσαλονίκη με το μωρό και καθόμουν εκεί εντωμεταξύ. Όπως σας είπα, ο πατέρας μου είχε σχέσεις με πολλούς ανώτερους αξιωματικούς και είχε τύχει την προηγουμένη που κηρύχθηκε ο πόλεμος να έχουμε τραπέζι, δεν θυμάμαι, έτσι παίξανε. Δεν ξέρω, με τον επιτελάρχη. Το όνομά σου το θυμόσαστε. Χρυσοχώου. Λοιπόν, και το μέσα στη νύχτα που κηρύσσεται ο πόλεμος, παίρνει τηλέφωνο τον πατέρα μου και του λέει, Βιτάλ, οι Ιταλοί έχουν μπει μέσα στην Ελλάδα. Κοίταξε να προσπαθήσεις να φύγεις όπου μπορείς. Το δικαστήριο αποκατέστησε την ιστορική αλήθεια και χάλεσε τα σχέδια όλων όσοι ήθελαν να παραχαράξουν την ιστορία. Έκρινε ότι οι αναφορές για δοσυλλογική στάση του στρατηγού είναι αναλυθείς και επέβαλε την επαναφορά του ονόματός του στην οδό. Η οικογένεια του αημνήσου στρατηγού έχει στραφεί δικαστικά, κατηγορώντας για προσβολή μνήμης νεκρού αυτούς που διακίνησαν τα ψέματα για τη δράση του Αθανασίου Χρυσοχώου.